Ύστερα από 2 χρόνια επιδημίας επιστρέφει η Πασχαλινή Συναυλία του Δημοτικού Οδείου Αλεξανδρούπολης στον Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωσήφ. Μετά από πολύ καιρό, δηλαδή τα 2 χρόνια της καραντίνας, επανερχόμαστε πιστοί στο θεσμό μας που δημιουργήσαμε από αρκετά παλιά, να αναβιώνουμε ή μάλλον να δώσουμε την ατμόσφαιρα την ευρωπαϊκή που θέλει τις καθολικές εκκλησίες να μετατρέπονται σε συναυλιακούς χώρους και να αντιχούν τη θρησκευτική μουσική των ημερών στην πορεία προς το Πάσχα. Η μουσική που θα πλαισιώνει την Πασχαλινή Συναυλία θα είναι διάσημες κλασικές δημιουργίες από μπαρόκ συνθέτες όπως ο Μπαχ, ο Βιβάλντι και ο Μότσαρτ. Θρησκευτική μουσική λέγοντας εννοούμε διάσημα και υπέροχα έργα που έγραψαν ο Μπαχ, ο Μότσαρτ, όλοι οι μεγάλοι μπαρόκ συνθέτες. Η κυρία Μερόπη Κολάρου, διευθύντρια του Δημοτικού Οδείου, κάνει λόγο για μια ιδιαίτερη εμπειρία, διότι δεν είναι μόνο η κατάνοιξη που θα αισθανθεί ο θεατής, αλλά θα έχει την ευκαιρία να δει το εσωτερικό της Καθολικής Εκκλησίας που έχει μια ξεχωριστή έγκλη. Μια εκδήλωση που δημιουργεί μια ιδιαίτερη εμπειρία, όχι μόνο κατάνοιξης και αυτού του πνεύματος των ημερών, αλλά ανοίγει και την Καθολική Εκκλησία στον κόσμο που πολύ συχνά δεν τη γνωρίζει και δεν τυχαίνει να έχει μπει. Γίνεται δηλαδή ένας συνδυασμός όμορφος. Επανερχόμαστε λοιπόν μετά από μια μεγάλη παύση. Ο Δήμος φυσικά μας υποστηρίζει πάρα πολύ και φέτος έτσι έχουμε και προσκεκλημένους καλλιτέχνες για να ενισχύσουμε την ορχήστρα μας, τις χοροδίες. Φέτος θα είναι και η παιδική χοροδία μαζί μας με ένα εξαιρετικό κανόνα θρησκευτικό. Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία μέσα από τις μελωδίες να πάρουν μια γεύση από το πάντρεμα 2 κόσμων, αυτών του χθες, μιας Αλεξανδρούπολης πολυπολιτισμικής και του σήμερα, που τις Άγιες αυτές μέρες έχουν μεγάλη αξία. Έτσι είναι ένας συνδυασμός, πώς να πω, συνάντησης των 2 κόσμων, του παλιού κόσμου της περιοχής, της πολυπολιτισμικής ας πούμε, Αλεξανδρούπολης και του σήμερα που ειδικά αυτές τις μέρες προς το Πάσχα έχει μεγάλη αξία. Η Πασχαλινή Συναυλία είναι πλέον θεσμός που ξεκίνησε το 2017. Ευχή όλων αυτών που συμμετέχουν να διατηρηθεί και να αντέξει στο χρόνο. Είναι ήδη θεσμός. Από το 2017 επαναλαμβάνεται αυτή η συναυλία κάθε χρόνο ή και 16, δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα, σίγουρα. Και ελπίζω να τον διατηρήσουμε το θεσμό, γιατί είναι ήδη θεσμός και το περιμένουν όλοι. Νομίζω με μεγάλη χαρά, με ιδιαίτερη χαρά.